Καλησπέρα, έτσι ξεκινά από όσο σε εδώ. Κατερίνα πίσω στην κάμερα, πίσω στα τεκ. Classics. Η Κατερίνα τώρα δεν μιλάτε γιατί την έχω απασχολήσει και ένα. Φτιάχνω τη στολή μου. Στολή του Κρυάτη. Και τώρα αυτή το δίνω το Πάσχα εδώ μεταξύ. Δεν πειράζει, λέγονται. Εν τω μεταξύ ήταν ένα πρόβλημα έτσι που δεν μοιάζει να το δείξω για να σε αποδεσμεύσω. Λοιπόν, έψαχνα εδώ και πολύ καιρό ένα power bank ώστε να φορτίζω το λάπτοπ. Το λάπτοπ που φορτίζουν τα XR. Οπότε ήθελα ένα power bank αρκετά υψηλών watt, πάνω από 65 με 100 watt, προκειμένου να βάζω τα XR στο τέψη και να το φορτίζω. Γενικά δεν φορτίζουν όλα τα power bank λάπτοπ. Ναι, ωραία. Και επικοινώνησε μαζί μου η Βέγγερ, εταιριάρα. Γιατί ενώ μεταξύ με το στείλανε για να το δω, γιατί το έψαχνα, είναι αρκετά ακριβό που κάναν 90 κάνει αυτό. Εντάξει, κάτσε να το βγάλω για να φαίνεται. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Και ελπίζω να είναι αυτό που θέλω ακριβώς. Στα specs δείχνει ότι μπορεί να βγάλει PD Power Delivery, είναι αυτό 100 Watt. Σε max output, ok. Εξαρτάται από το laptop και από τα καλώδια που θα χρησιμοποιήσεις. Όσο πιο καλά είναι τα καλώδια από 3 ως 5A μπορούν να μετακινήσουν μεγαλύτερη ποσότητα ρεύματος. Γιατί είναι χρήσιμο, γιατί δεν φορτίζουν όλα τα καλώδια. Όπως και δεν μεταφέρουν όλα τα καλώδια τα ίδια δεδομένα. Το κρατάμε αυτό. Ωραία. Πρόσφατα πήρα ένα καλώδιο κοντά στα 10 ευρώ για να μεταφέρω, να φορτίζω το λάπτοπ 2 μέτρα. Μπάζος. Οκ. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό και μαζί μου λέει, ξέρεις κάτι. Να σου στείλουμε και μια βλακεία. Βασικά μου τη στείλανε χωρίς να το ξέρουμε, το πάμε μετά. Αυτό εδώ. Είναι ένα φορτιστή, ενώ μεταξύ λέω βλακία, αλλά είναι γαμάτο. Είναι φορτιστή για να φορτίζει ό,τι θε, κινητό, τάμπλετ, powerbank, οτιδήποτε θέλει. Λάπτοπ δεν φορτίζει γιατί είναι 20 watt. Okay. Και έχει πάνω για να μπορεί ασύρματα να φορτίσει το Apple Watch. Δηλαδή, κάτσε να το ανοίξουμε αυτό. Είναι τίποτα, ένα φορτιστή ρε παιδί μου. Βγάζει 20 watt output, αρκετά να το, για τι συσκευέ που χρειαζόμαστε. Μα είναι αυτό εδώ και βάζεις επάνω το Apple Watch, στο βάζεις την πρίζα και φορτίζει. Οπότε εσύ αν ταξιδεύεις ρε παιδί μου και έχεις το φορτιστή σου και έχεις και Apple Watch και δεν θες να κουβαλάς ξεχωριστά φορτιστή για το Apple Watch. Μόνο Apple Watch. Ναι. Okay. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μόνο για Apple Watch, αλλά θα σου πω σίγουρα fast adapter, wireless, μπορεί να είναι και για άλλα. Θα σου πω σίγουρα έχει το Type-C που περίμενα να πούμε, έχει Type-C και USB. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να φορτίσει και διαφορετικά, όχι μόνο, αλλά σίγουρα συνίσταται για το Apple Watch. Ξέρω ότι είναι για το Apple Watch, γιατί μου το είπαν κιόλας, οπότε μου το τόνισαν ιδιαίτερα ότι είναι για το Apple Watch. Οκ, 2,5 Watt. Και πάμε και στο τελευταίο. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο παιδί να δοκιμάσει. Ένα παιδί θα δοκιμάσει. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Κάνουμε λίγο γρήγορα όμως, γιατί είμαστε και καθηγητές πάνω και επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Καλά, το powerbank δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο να δείξει. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Το συγκεκριμένο έχει button για να ενεργοποιείται. Αν το ενεργοποιήσω, δεν ξέρω αν έχει power βασικά μέσα. Ελπίζω πως έχει. Φαίνεται. Κάπου θα πρέπει. Έχει εδώ λιχνίες για να φωτίζει. Από κάτω νομίζω ότι είναι οθόνη, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οκ, okay. Και τι έχει τυπικά, ένα απλό πράγμα. Έχει δύο Type-C για power delivery, το οποίο είναι χρήσιμο. Η μία είναι in. Στη μία φορτίζεις, βγάζεις, δηλαδή από τη μία το φορτίζεις και από τις άλλες δύο δίνεις σίγουρα ρεύμα. Okay. Αυτό είναι. Στιβαρό 20.000 μιλιαμπερόρια είναι. Αρκετά δυνατό, βγάζει κάποια βατ. Αυτό. Οπότε είναι αρκετά ωραίο και θα το δοκιμάσω το δεύτερο part, Κατερίνα. Θα είναι στο σπίτι, είναι βαρύ. Πέρασε το quality control. Λοιπόν, οπότε το επόμενο θα το δοκιμάσω στο σπίτι για να σας δείξω ότι όντως φορτίζει το λάπτοπ, γιατί εδώ δεν έχουμε λάπτοπ. Αυτό ήταν μικρό περιεκτικό. Κατερίνα βιάζεται, οπότε δεν την αποσπάσω. Πάω φτιάξω το σόλι μου. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Bye. Bye. Λοιπόν, επιστροφή στο σπίτι. Έβαλα το powerbank να φορτίσει 100% και το δοκίμασα. Από τη στήριξη που δοκίμασα, αυτή τη στιγμή έχω ένα δικό μου καλώδιο και είδα ότι δουλεύει και με το δικό του το καλώδιο, το μικρό που είχε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Η μόνη θύρα η οποία κάνει power delivery και δουλεύει full είναι η τελευταία, η In-N-Out. Να σας δείξω, είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, που είναι συνδεδεμένο. Και πάνω στην οθόνη, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε,
Έχουμε στην μπαταρία ότι φορτίζει αυτή τη στιγμή η μπαταρία. Είναι σε Windows 11, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Βλέπετε, plugged in, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι και να μην λέτε είναι απευθείας στο powerbank, οπότε ναι. Λοιπόν, αν ταξίζει, νομίζω ότι μέχρι να το νιώσει λίγο ήθελε 100% φόρτιση για να μπορέσω να το δω όπως ήθελα κι εγώ. Νομίζω ότι ταξίζει τα λεφτά του. Θέλω να δω πόσο θα μπορέσει να κρατήσει το... να κρατήσει τη φόρτισή του. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να το φορτίσει για αρκετή ώρα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πάει καλά. Οπότε είναι ακριβούτσικο και είναι για συγκεκριμένα άτομα. Είναι κάτι που ήθελα. Κυρίως όταν πρόκειται να βγαίνεις εκτός σπιτιού και δεν έχεις πρόσβαση σε μπρίζα. Ένα 100 W powerbank είναι πολύ χρήσιμο. Προφανώς φορτίζει και τα υπόλοιπα πολύ γρήγορα. Έχει Quick Charge 3. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η δουλειά σας θα γίνει και με το παραπάνω και αν καταφέρνει να φορτίσει ένα λάπτοπ νομίζω ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και με άλλες συσκευές. Ανέβασε από ό,τι βλέπω μέσα σε περίπου 5 λεπτά 1% με 2% την μπαταρία του λάπτοπ. Οπότε ναι, τώρα είδα λίγο την ειδοποίηση που έβγαλε πάνω. Οπότε αν μπορείτε και έχετε την ικανότητα προμηθευτείτε το, είναι καλό. Όσοι μετακινήσετε εκτός, όσοι ταξιδεύετε, το επόμενο βήμα θα είναι να πάρω ένα τεράστιο που θα βάζεις και solar panel πάνω κάποια στιγμή, ευελπιστώ. Είναι το επόμενο βήμα που θέλω να περάσω αποκλειστικά σε ηλιακή φόρτιση, αλλά μέχρι τότε έχουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας, να έχετε μια όμορφη μέρα και τσεκάρετε το Veger, αξίζει τα λεφτάκια του προς το παρόν καλά. Και γενικά είμαι ικανοποιημένος γιατί έχω όλα σχεδόν τα powerbank της εταιρείας, τα οποία το καθένα με έχει βολέψει με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Το καλό είναι ότι έχει μια απάντηση για το κάθε τι. Θες που μπαίνει στην πρίζα, θες που έχει 25 καλώδια για να φορτίζεις και ένα λεπτό, θες με καλή απόδοση και γρήγορη φόρτιση, θες ένα που να φορτίζει το λάπτοπ και όλες τις συσκευές μαζί. Το έχει. Οπότε αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά.